παίρνουν τα Σκόπια να έχουν μέσα το όνομα Μακεδονία. Να πούμε ότι ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Πούλμαν δεν ήταν μόνο από την Βόρεια Ελλάδα, και από την Κρήτη και από παντού. Από παντού. Και κάποιες γραφικότητες, αν υπήρχαν, δεν χαρακτηρίζουν αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Εγώ απορώ πως τώρα που είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση, επειδή με αυτό δεν το είδε, δηλαδή. Πώς πρέπει αυτό να μεταφερθεί στη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει. Ενώ ο Νίμιτς, ας πούμε, κάθεται και λέει Σκοπιανούς τους Μακεδόνες Σκοπιανούς κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ας βλέπουμε λίγο τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η φωνή. Ελεάνα μου. Δικό σας. Γιατί παραμένουμε στην συνέχεια. Παραμένουμε, αλλά έχει η Σοφία Ντουντούρη τα ενία φέη μου. Γιατί αγαπημένος της. Τι εννοείται. Λίγες ώρες πριν από το συλλαλητήριο, ο απόλυτος βορειολαδί της καλλιτέχνης, ο ένας και μοναδικός Βασίλης Καράς, ραγίζει τσιμέντα, ραγίζει καρδιές. Γιατί στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη, στο stage, τραγουδάει το Μακεδονία Ξακουστή και στέλνει από την πίστα το δικό του μήνυμα με τον κόσμο να σας ζητώ. Έχουμε πλάνα, έχουμε και ήχο. Με πάθος, σε πατριωτικό τόνο και ο κόσμος ήταν όρθιος, χειροκροτούσε, φώναζε και πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι από αυτούς που ήταν εκεί αργότερα... Με κάθος, γιατί ο Καράς συνήθως είναι πιο χαμηλών τόνων. Ναι, αλλά εδώ δεν ήτανε. Αλλά δες τώρα, χέρια αυτά! Έτσι, και θέλω να σου πω ότι και ο Βασίλης αλλά και ο Ζαφύρης Μελάς κατά καιρούς το κάνουν αυτό. Δηλαδή το Μακεδονία Ξακουστή το λένε στην πίστα και παίρνει φωτιά. Σηκώνω το πόσο μάλλον τώρα. Γεια σου, Βασίλη, με τα ωραία σου. Λοιπόν, μου έχετε φέρει...